Για να δω κάτι, λοιπόν. Δίνω και αυτά τα 36 levels. Κάπως έτσι. Κάνω ένα C και πάω εδώ στον Golem. Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Ark Eternal! Yay! Ark Eternal πάλι, εδώ! Έχω αραδιάσει διάφορα ζωάκια εδώ πέρα μέσα στη μέση, διότι θέλω να δούμε λίγο τα ονόματά τους. Λιγάκι. Εδώ πέρα έχω ένα Unknown Fire Wyvern και θέλω να σας πω και ένα παράπονο που έχω από εσάς. Έχω παράπονο ότι δεν μου δίνετε ονόματα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν έχετε έμπνευση για κάποιο όνομα. Δεν νομίζετε ότι δεν θα δώσω το όνομα που θα μου προτείνετε. Δεν ξέρω. Πάντως έχω παράπονο, δεν μου δίνετε ονόματα. Εδώ πέρα, ας πούμε, το Unknown Fire Wyvern, δεν είχα ούτε ένα όνομα από σας. Δεν θυμάμαι, μπορεί να μην σας είχα ζητήσει να μου γράψετε όνομα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, θα πρέπει από μόνοι σας να μου είχατε προτείνει ονόματα, χωρίς καν να το ζητήσω. Δεν έχω κανένα όνομα για το Unknown Fire Wyvern. Μπορεί να μην το χρησιμοποιήσουμε ποτέ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει το δικό του όνομα. Το Poison Pteranodon είχα μόνο δύο ονόματα. Μόνο δύο ονόματα μου προτείνατε. Το ένα ήταν δεύτερος, επειδή το είχα κάνει tame δεύτερο. Όταν είχα πάει να κάνω tame τα δύο Wyvern, τα δύο Prime Wyvern, αυτό το έκανα tame μετά τα Wyvern, οπότε είναι δεύτερος. Μου είχατε προτείνει και ένα άλλο όνομα, Στρουμφάκι. Στρουμφάκι νομίζω. Δεν νομίζω ότι σε ένα πράσινο ζώο ταιριάζει το στρουμφάκι, οπότε δεν το έδωσα. Έδωσα το δεύτερος, είχα μόνο μία επιλογή να διαλέξω. Πάλι δεν μου δίνετε ονόματα, δεν ξέρω τι γίνεται με εσάς. Αυτό εδώ το ονόμασα Πρασινούλης. Πάλι νομίζω είχα δύο επιλογές, Πρασινούλης και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τώρα, αλλά ήταν τελείως άσχετο και διάλεξα το Πρασινούλης. Α, όχι, ήταν Τορπορούλης νομίζω το ένα και Πρασινούλης το άλλο και παίζει να τα πρότεινε και τα δύο ο ίδιος και τα δύο ονόματα, και το Τορπορούλης και το Πρασινούλης. Οπότε, ναι, βάλτε λίγο το μυαλό σου να δουλέψει. Λίγο έμπνευση σας ζητάω, λίγο έξυπνα ονόματα. Αυτό εδώ εντάξει το κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο, λογικό είναι να μην έχω ακόμα όνομα, απλά σας το θυμίζω. Infernal Dodorex και έχουμε ένα σπινόσαυρο εδώ απ' έξω και Metal Killer. Α, εντάξει, είχα δύο επιλογές πάλι, Metal Killer και Robot Killer, αλλά επειδή το Robot είναι μέσα στο κανονικό το όνομα, λέγεται Robot Enforcer, είπα να δώσω το Metal Killer. Πάμε να ξεφορτωθούμε λίγο τον σπινόσαυρο που είναι εδώ απ' έξω, γιατί δεν μου αρέσει να ακούω το κρουτσου κρουτσου στο που κάνει τα πόδια του. Κάπου εδώ δεν είναι. Όχι. Πού ήταν. Α, νάτος. Ωραία. Λοιπόν, 495.000. Οκ. Okay. Λοιπόν, έλα να πάμε πάλι μέσα. Ωραία. Πού να το παρκάρουμε αυτό τώρα. Ας το δω. Εν τω μεταξύ κάποιος μου είχε γράψει στα σχόλια γιατί δεν του έβαλα το Millie Stone και νομίζω ότι το είχα δείξει στο βίντεο ότι δεν μπαίνει. Κλείσουμε τον κάπου. Νομίζω ότι το είχα δείξει στο βίντεο ότι δεν μπαίνει το Millie Stone. Αλλά να το ξαναδείξουμε, δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Millie Stone. Πατάω και εψιλον, το βάζω και εδώ και το μεταφέρω. Τίποτα. Millie Stone, γιοκ. Δεν μπαίνει. Οπότε... γι' αυτό δεν είχα βάλει το Millie Stone, επειδή δεν μπαίνει. Το βάζουμε στη Space Panda που μπορεί και το χρησιμοποιεί λίγο καλύτερα από όλους τους άλλους. Ωραία. Αυτά. Αυτά για την αρχή του βίντεο, για το ξεκίνημα. Στη συνέχεια, τι θέλω να κάνουμε. Κάτι σχετικό με αυτά. Γενικότερα ψάχνω να βρω ένα ζωάκι που να κάνει πάρα πολύ damage. Να δούμε τι έχει μαζέψει αυτό. Είναι μία μέρα περίπου, σχεδόν 24 ώρες εδώ πέρα. 1310 oil, 5000 gasoline, 19000 τι να τα κάνω αυτά. Γιατί βγάζει πιο πολλά από κάποια άχρηστα πράγματα. 19000 κρύσταλλο, άσχετο, δεν θα το χρειαστεί ποτέ κανείς. 1000 μέταλλα.
Κοίτα να δεις, έχει μαζέψει λίγο polymer που γενικά νομίζω δεν είχα polymer από κάτι άλλο. Θα μπορούσα να φτιάξω βέβαια γιατί έχω άπειρο semantic paste και άπειρο... τι άλλο θέλει, δεν θυμάμαι. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Αυτά εδώ έχει μαζέψει. Καλά είναι αυτά τα κύμπλες. Τώρα τα υπόλοιπα, ναι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρήσιμα όλα αυτά που μου έχει μαζέψει εδώ πέρα. DNA είναι πάρα πολύ χρήσιμο και hard, γιατί θέλει, το ένα θέλει prime meat και το άλλο θέλει fish prime, prime fish meat. Οπότε είναι πολύ καλό που έχουμε 19.000 από αυτά τα δύο. Μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει, για τίποτε άλλο, πιστεύω. Για τίποτε άλλο. Ωραία. Και, έχει και prime fish meat λιγάκι μέσα, μπορεί να χρειαστούμε κάτι και ένα λίγο τέτοιο. Τώρα πάλι έβαλε από ένα. Ωραία. Ναι, ψάχνω για ένα δυνατό ζωάκι να κάνει πιο πολύ damage ή σχεδόν όσο damage κάνει η space πάντα. Κάναμε τα μερικά ζώα, δεν πετύχαμε κάτι δυνατό και νομίζω ότι όσο και να ψάχνουμε δεν θα βρούμε. Όσο και να ψάχνουμε. Άρα πάμε να συνεχίσουμε αυτήν εδώ την εξέλιξη από τον Evo Rex, να κάνουμε την εξέλιξη στο επόμενο που είναι ο Evo Γιγανοτόσαυρος. Να του δώσουμε μερικά levels. Γενικά σας είχα πει ότι δεν θέλω να ξεπεράσω, δώστε όλα, δεν θέλω να ξεπεράσω το 1500 level στην πρώτη τελευταία εξέλιξη. Οπότε το έχουμε λίγο υπόψη μας. Εδώ τώρα εγώ άμα κάνω pull, το κόλπο που σας έλεγα, θα φέρει τα evolution fuel από αυτά εδώ μέσα, τα οποία τα έχω την κάρι με prime meat και φτιάχνουν. Έχει από 129 evolution fuel το καθένα, 128 αυτό. Άρα είμαστε κομπλέ από εκεί, δεν χρειάζεται να τα αφήσω κάτω και να περιμένω. Μπορώ να κάνω click εδώ και να κάνω pull και να δούμε τι από αυτά έχουμε και τι μας λείπει. Τα έχουμε όλα. Άρα το πάω και λίγο πιο εδώ και κάνω τσακ και γίνεται η εξέλιξη. Τόσο πολύ εύκολα, τόσο πολύ απλά. Είναι level 990. Λογικά θα πάει 989. Για να το δούμε. Για γίνει κάτι. Γίνει κάτι, να σε δω τι θα γίνεις. Με κοιτάζεις, Με κοιτάς καθόλου. Εγώ θα παραμείνω όπως είμαι, μόνο εσύ θα αλλάξεις. Οπ, γυρνάς ευθεία τώρα, Ωραία. Ωραίο το σωματάκι του Arc Eternal. Άντε ρε. Για να σε δω. Ωραία. Και έγινε γιγανοτόσαυρος. Πολύ ωραίος ο γιγανοτόσαυρος. Health 1 εκατομμυριάκι. Να δούμε λίγο πόσο damage κάνει. Θα μας τρίψει. Ρε, είμαι στον αέρα. Τι φάση. Είμαι τελείως στον αέρα. Ωραία. Έτσι που λέτε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζώο πιο δυνατό από τη Space Panda εκτός από τον Dark Star. Οπότε θα προσπαθήσω να ολοκληρώσω την εξέλιξη μέχρι το τέλος, μέχρι να φτάσουμε στον Dark Star. Για να δούμε πόσο τα μας κάνει αυτό. 22. Και στην άλλη χελώνα πάλι 22. Άλλη χελώνα δεν βλέπω εδώ τριγύρω, οπότε δεν ήταν mate boosted. Όντως κάνει 22.000 damage. Θα ήθελα να συνεχίσω την εξέλιξη στο καπάκι και να το πάω, να το κάνουμε στην επόμενη εξέλιξη να πάμε, που είναι, τι λέει, Indominus Rex. Indominus Rex, αν έχω τα υλικά και αν μπορώ να το κάνω. Αν έχω τα υλικά και αν μπορώ να το κάνω. Ωραία. Τέλεια. Ναι, κατεβαίνω. Και να του δώσω και ένα, δεν έχεις follow, ένα μικρό potion. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Medium. Ένα tiny, ένα small και ένα medium. Έτσι, χωρίς λόγο. Απλά να υπάρχουν. Πόσα levels θα πάρεις από αυτά τα τρία, Για να δούμε. 49. Μια χαρά είναι το 49. Δεν ξεπερνάμε τα 1500. Είμαστε καλά. Να δούμε τώρα αν έχουμε αυτά τα υλικά που μας ζητάει εδώ. Θέλει 75 evolution fuel, ένα summon ingredient. Ελπίζω να μην μας τελειώσουν αυτά. Και όλα τα άλλα νομίζω τα έχω σε πληθώρα. Άρα μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν την επόμενη εξέλιξη. Αυτά θα μπορούσα να τα πάρω
Να τα βάλω κάπου εδώ. Πόσα τέτοια έχουμε? Άλλα 7. Ου, χαλαρά την τερματίζουμε την εξέλιξη. Αρκεί να με ζητήσει τίποτα περίεργο στο τέλος. Η κεφάλαιο του περισσεύει έξω από το τέτοιο. Κάντε λίγο πιο μεγάλο το αυτό, ρε. Όταν κάνεις τον Darkstar, το θυμάμαι από την πρώτη σεζόν Ark Eternal, όταν κάνεις τον Darkstar, αυτή η μπάλα είναι τόσο τεράστια που είναι, πάει από εδώ μέχρι εκεί που είναι ο Τιτανόσαυρος. Λοιπόν, έγινε Indominus Rex, που δεν μπορούμε να το καβαλήσουμε έτσι, θέλει Saddle. Φτάσαμε στο Darkstar κιόλας. Α, εγώ νόμιζα ότι είχε άλλη μία ενδιάμεσα. Φτάσαμε στο Darkstar κιόλας. Νόμιζα ότι είχε άλλη μία ενδιάμεσα και γι' αυτό τσιγκουνεύτηκα τα levels. Αλλά ούτως ή άλλως έκανε τόσο λίγο damage που ακόμα και level 1500 να ήταν, δεν θα ήταν τίποτε σπουδαίο. Λοιπόν, θέλουμε Mystery Element 2, Summoning Rage 1. Ωραία, μας λείπει μόνο το Mystery. Δύο Mystery Element, τα οποία νομίζω τα παίρνουμε. Να δοκιμάσω λίγο πόσο damage κάνει αυτό εδώ. Να. Έχουμε κανένα Wyvern Saddle. Να δούμε μήπως βγάλαμε κανένα λαβράκι. Μήπως συμφέρει να έχουμε αυτό εδώ παρά την επόμενη εξέλιξη. Πάει λιγάκι γρήγορα. Ένας εδώ. Ένας εδώ είναι μεγάλε. Χαμός γίνεται εδώ. Καλό damage. 74.000. Δεν φάνηκε να ήταν κάτι με boosted. Έχει C που κρύβεται. Δεν γίνεται αόρατο. Έτσι. Α, γίνεται αόρατος. Ωραίος. Κοίταξε να δεις. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, αν τον είχα 1500 level, μπορεί να ήταν καλός. Πολύ καλός. Αν τον είχα 1500 level. Βέβαια δεν νομίζω ότι θα είναι καλύτερος από Darkstar. Αυτό τώρα, ας πούμε, αν το κάνω μωρό και το ξαναμεγαλώσω, μπορεί να περάσει τις 100.000 αρχικό damage. Και 3 εκατομμύρια είναι το health του. Πώς μπορώ να δω το health? 3 εκατομμύρια. Ναι. Νομίζω ότι ισχύει αυτό που λέω. Δεξί κλικ. Τίποτα απολύτως. Ω, κάτι του έκανε. Α, χωρίς να... Ρε. Wow. Χωρίς να τον ευριάσω, του έκανα damage. Του έκανα μια φωτιά. Για να δοκιμάσω ένα τέτοιο. Φέρτε αυτά, δεν θέλω τίποτα. Όχι, μαζεύει και ξύλα, μαζεύει και βλακίες. Πάρτε αυτά. Να τα βγάλουμε λίγο από εδώ μέσα. Από περιέργεια πιο πολύ, παιδιά. Πείραμα κάνουμε τώρα. Να δούμε πώς δουλεύουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει σημασία τώρα τα levels, εφόσον δεν το έκανα από πριν. Ένα steroid. Κάποιος μου είπε ότι μπορώ να κάνω κατευθείαν steroid χωρίς να το κάνω baby. Ωραία. Τα αφήνουμε λιγάκι. Το βάζουμε σε μπάλα. Το ρίχνουμε. Πράγματι, imprinting 100%. Δεν χρειάζεται baby. Ένα steroid και να το βάλουμε στην μπάλα και να το βγάλουμε. Και μας λέει Tamed by Ilias Eternal. Δεν ξέρω αν έχω το buff βέβαια. Για να δω πάνω δεξιά. Ναι, 100% imprint συν 30% damage και 30% resistance. Πολύ καλά. Να δούμε το αρχικό του. Έπεσα. Να δούμε το αρχικό του. Που έχει κάτι. Αυτή τη στιγμή αυτό εδώ είναι το πιο δυνατό ζώο που έχουμε. Και αν το είχα πάει level 1500, θα ήταν ακόμα πιο δυνατό. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δυνατός μπορεί να γίνει ο Armored Giga. Ο Darkstar, τι είπα. Ο Darkstar, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δυνατός μπορεί να γίνει ο Darkstar. Πολύ, λίγο. Αυτό πάντως είναι πάρα πολύ δυνατό.
Melee damage. Ωραία. Α, δεν όχι με το δεξί κλικ, απλά αν είμαι κοντά σε κάτι, το βάζω φωτιά. Άλλα 22. Ωραία. Λοιπόν, κάνω C και κάνω κλικ. Καλά κρασιά. Καλά κρασιά, ρε. Ρε, άντε γεια. Άντε γεια. Ωραία. Ωραία, λέω. Πάμε. Πάμε, δεν ξέρω. Στην έρημο. Ή στην έρημο στα χιόνια, ένα από τα δύο. Πού θα εξπαριστούμε πιο γρήγορα. Για να δούμε. Έχει και τα ντόντορ έξω εδώ που δίνουν XP. Mantis. Ωραία. Λοιπόν, κάνουμε 490.000. Αυτό εδώ γιατί έκανα λιγότερο. Κάτι ήταν. Για να δω κάτι. Λοιπόν, δίνω και αυτά τα 36 levels. Κάπως έτσι. Κάνω ένα C και πάω εδώ στο golem. Ένα hit το έκανα τον golem 9 εκατομμύρια που είχε 90% reduction. Δηλαδή έκανα. Κάνω 90 εκατομμύρια κανονικά. Κανονικά κάνω 90 εκατομμύρια όντως τώρα. Παιδιά, sorry λίγο. Fall damage. Δεν φάνηκε να έχει. Το τέτοιο εδώ που είναι το armor. Δεν του βάλα. Δεν του βάλα armor έξτρα. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί μετά στα boss. Αλλά τώρα δεν χρειάζεται. Πέντε. Δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Το κανονικό μου damage πόσο είναι? Το κανονικό μου είναι 500.000 μόνο. Μόνο. Ωραία, σάντλς και χαμός. Κάνα καλό, κάνα wyvern, κάτι. Τι είναι αυτό, πρώτο platform. Γίγα. Μόσα. Πλέση. Πάκι. Γίγα, πρόντο, πρόντο, μόσα. Από πού τα πήρα όλα αυτά ρε παιδιά? Κάνε XP. Ωραία. Νομίζω από εδώ βγαίνουν όλα τα καλά πράγματα. 583.000. Δεν είναι και τόσο δυνατό. Είναι αυτό που το κάνει αόρατο που κάνει πολύ damage μετά. Τι είναι, όταν. Τι όταν. Όταν θα πάω κυρία μου στο παζάρι. Ωραία. Είσαι εσύ. Κάτι είναι αυτό τώρα. Α, Fire Rex, απλώς Fire Rex. Και βγήκε πάλι ίδιος. Βγήκε πάλι ίδιος. Από το καγκουρό, αν το σκοτώσεις, έχεις 20% πιθανότητα να σου βγάλει κάτι καινούριο. Κάτι που μπήκε τώρα καινούργιο στο mod, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είναι. Αλλά πρέπει να θυμάμαι να σκοτώνω τα καγκουρό μου και το βρούμε. Έξι εκατομμυριάκια, ένα hit έφυγες. Ωραία. Έχουμε λίγη ώρα στο βίντεο. Οπότε πάμε λίγο σπίτι. Να δούμε αυτό το boss που πρέπει να κάνουμε. Πού είναι? Έλα. Mystery Element. Νομίζω είναι από τον... από τον Darkstar, τον Boss Darkstar. Αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Summon Armor Darkstar. The Boss One. Once you kill it, you get Mysterious Element. Ναι, αυτό είναι. Which you can use to evolve Tame Darkstar. Έχω 15 Essence. Έχω 10. Έχω 10. Άρα θέλω άλλα 5 Essence. Άρα θέλω να σκοτώσω θέλω να σκοτώσω Mystical Bigfoot. Έτσι. Λοιπόν, σε κοιτάζω, με κοιτάζεις, κοιταζόμαστε.
74 εκατομμυριάκια. Για να σε δω. Σου κάνω 2,6. Πολύ ωραίο είναι το 2,6. Μπορώ να σφυρίξω στο Dodorex. Μπορείς να κάνει και αυτό κάτι. Πω, μπορεί να το ξεφτιλίζω με το Space Panda. Wow. Wow. Περίμενε. Ωραία. Δεν θα χρειαστώ δεύτερο buff. Με ένα buff έφυγε. Με ένα buff έχει φύγει. Έχει πάει στο καλό του. Μην βγάλει καμιά Spectral Broodmother πάλι. Δεν θέλω τίποτε άλλο. Ωραία. Λοιπόν, πήρα. Α, ένα τέτοιο μόνο δίνει. Νομίζω ότι δίνει περισσότερα. Στο hard mode είναι που δίνει περισσότερα. Στο hard mode είναι που δίνει περισσότερα. Πήρα, βλέπω και... Αυτό είναι λίγο καλύτερο. Ωραία. Ναι, στο hard mode είναι που δίνει περισσότερα. Άρα θέλω... Συγγνώμη, πόσα ήθελα. Άλλα 5. Άρα θέλω 5 boss. Και να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό όπως είναι πιο εύκολο. Για να δούμε. Mystical. Μήπως έχει πιο λίγο health το μαμούθ. Έλα μαγκές. $54 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι πόσο το έχει το άλλο. Για να δω ποιο είναι πιο δυνατό. Αλλά και τα δύο τα ξεφυλίζω. Κάνει και 274.000 στον Dodorex, έτσι είναι καλή βοήθεια. Βέβαια, εγώ κάνω 2,6 εκατομμύρια. Θέλω άλλο ένα space panda στον νόμο μου. Nice. Άλλο ένα τέτοιο. Ω! Oh! Για pelt. Τι να το κάνω το pelt. Τι να το κάνω το pelt. Τσεστέσον πόσιον λακίες. Όπα, 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 όπα. Έχω 4 millstone. 4 millstone. What? Ένα ποσάκι ιδιαίτερο δεν βλέπω. 4 millstone. Θα μπορούσα να βάλω 2 artifact και να κάνω ταυτόχρονα 2 boss. Rhino. Whatever. 3 artifact και να κάνω pool για 3 τέτοια και να κάνω 1, 2, 3. Όχι, μόνο ένα. Και αυτό. Και αυτό. Α, 3 μαζί, 3 μαζί. Φεύγω. Δεν τα αφήνω εκεί, δεν με βασικά. Μόλις βγει. Κάτι έχει ένα εφέ. Της κάνει... χάνει health. Η αράχνη μόλις πήγα κοντά από τον Dodorex. Ωραία. Θα περιμένω να βγουν και τα 3. Γιατί την ώρα που θα βαράω το ένα θα κάνει spawn εκείνη τη στιγμή το άλλο. Και θα το χτυπήσω κατά λάθος και θα κάνει despawn. Οπότε. Ωραία. Τώρα μου δίνεις ό,τι έχεις και δεν έχεις. Είναι πολύ κακό αυτό που πάω να κάνω. Αυτό που πάω να κάνω είναι πολύ κακό. Είναι πολύ κακό. Αλλά θα το κάνω. Δεν πάω να κουνηθώ, έχω μπαγκάρι εδώ. Σκεφτείτε να βγουν 3 Spectral Broodmother εδώ πέρα, έτσι. Μόνο αυτό σας λέω, σκεφτείτε τι θα γίνει να βγουν 3 Spectral Broodmother. Κάτι σκοτώνω, ένα το έχω σκοτώσει. 2 σκότωσα. Εσύ γιατί είσαι τόσο πολύ health, ήταν πιο πίσω και δεν το πετύχαινα. Δεν χρειάζομαι καν heal εγώ, έτσι. Ωραία. Ευτυχώς δεν έχει βγει κανένα boss. Αυτό τι είναι, κάποιος μας παρακολουθεί. Ο Τζομπατζής ήρθε να πάρει τα δωράκια χωρίς να κάνει τίποτα. Δεν έβγαλε κάτι. Δεν έβγαλε τίποτα. Οκ. Okay. Το buff μου περίσσεψε κιόλας. Ωραία. Μπορώ να το πάρω αυτό. Pick up. Και να φύγω.
Παιδιά, ήταν φοβερό αυτό που έγινε. Έτσι, σκοτώσαμε 3 boss ταυτόχρονα, χωρίς καν heal. Το health μου είναι γεμάτο τέρμα. Είναι απίστευτο. Όχι, πάτησα last remote location, δεν πάτησα σπίτι. Sorry. Θέλω να πάω σπίτι. Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη. Μη με βγάλεις από την μπάλα μου. Ωραία. Αχ, με τρόμαξε. Λέω και εγώ, ήρθε και το κανατέρας μαζί μου. Ωραία, κατεβαίνω. Κατέβα κι εσύ. Πού πας, σταμάτα. Έτσι. Χα. Ωραία. Φέρ τα όλα. Σε ευχαριστώ για τις υπηρεσίες σου. Space Panda. Λοιπόν, Έχω 5 τέτοια. Εδώ είμαστε και πάλι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ο γκορίλας μας, Anonymous. Και μόλις είδα ότι δεν του έχω δώσει τέτοιο πράγμα. Δεν του έχω δώσει steroids. Οπότε είπα να του δώσω. Να δούμε μήπως μπορεί να κάνει ικανοποιητικά αρκετό damage. Όπα, λάθος. Λάθος, ούτε το Space Panda. Το Gorilla. Ωραία. Πώς αλλάζω τώρα, μπράβο, σε άσπρη μπάλα. Για να δούμε. Νομίζω έκανε καλό damage αυτός. Κάπου 400.000. 600 τώρα. 600 τώρα, ωραία. Αυτό λοιπόν, αν το συνδυάσουμε με ένα Millstone, που έχω πάρει πολλά Millstone τώρα και έχω, θα κάνει 1,2. Ήταν με την boosted, μην το κοιτάτε, 1,2. Το 1,2 νομίζω θα είναι καλή βοήθεια στο Space Panda, αν τον έχω στον νόμο μου αυτόν. Θα συμφωνείτε? Αμέ. Σιγουρευόμαστε ότι έχει Millstone και Saddle καλό. Αυτός εδώ δεν μας νοιάζει το Saddle, πάρε ένα ό,τι να είναι. Μας νοιάζει μόνο το Millstone να κάνει πολύ damage, γιατί έτσι κι αλλιώς θα του κάνω τσακ και αν δεν μπαγκάρει όλος ο σερβερ θα τον βάλω στον νόμο μου. Ανεβαίνω εδώ και έχω ήδη εγώ τα υλικά όλα επάνω μου. Πηγαίνω πάλι στο desert να κάνω αυτό που έκανα και πριν. Βάζουμε εδώ αυτό. Βάζουμε μέσα ένα artifact και πηγαίνουμε στον Darkstar. Παίρνουμε τα υλικά και έχουμε πλέον 15 essence και κάνουμε summon. Φεύγουμε. Φεύγουμε όσο πιο μακριά μπορούμε, πηγαίνουμε σπίτι μας και αφήνουμε τον Darkstar εδώ να κάνει μόνο του βόλτες. Όχι, εντάξει. Θα περιμένω να βγει και μετά θα φάω την αράχνη και θα πάω να δω τι μπορώ να κάνω. Τι θες τώρα εσύ? Γιατί μου αποσπάς την προσοχή? Έχω άλλη δουλειά να κάνω. Ναι. Έλα εδώ. Το βελάκι αυτό γιατί είναι μέσα στη μέση και καλά δείχνει εκεί. Να, εκεί. Ωραία. Πόσο health, γιατί health μιλάμε? Το έχω κλειστό το τέτοιο. 155 εκατομμύρια. Ωραία. Για να δούμε. Ποιος κάνει έτσι? Ω, τι γίνεται? Έχει πετούμενα, έχει... γορίλα βαράς, έτσι. Φοβάμαι λίγο. Ωραία, κλείνω το spyglass, έτσι κι αλλιώς έχει πολλά health εδώ, δεν καταλαβαίνω τι μας γίνεται. Κοιτάμε την μπάρα του boss. Κοίτα να δεις, νομίζω καλά είναι, καλά είναι. Είναι μια χαρά. Κάνω 1,1 Space Panda και 280.000 ο Πίθηκας. Νομίζω είναι μια χαρούλα. Και παίζει να μην χρειαστώ ούτε heal. Ο παίκτης μου, σαν παίκτης μου είναι καλά. Κάτι πεσμένα βλέπω εδώ αριστερά. Λοιπόν, το σκότωσα, όχι ακόμα, έλα. Ελπίζω να μου δώσει πάνω από ένα, έτσι, μην χρειάζεται να το κάνω δύο φορές αυτό.
Δεν μπορώ να το κάνω δύο φορές αυτό. Oh, Dynamite Flash Potion, oh yes. Μόνο αυτό. Πήρα κάτι που δεν το δω. Αυτά δεν πρέπει να πεθάνουν τώρα που πέθανε το αφεντικό τους. Ωραία. Ωραία. Και ένα έχει ξεμείνει εδώ. Ωραία. Ωραία, κάνω χίλ εγώ. 10! Και ένα. Ένα πήρε η πάντα και 10 πήρε εγώ. Τίποτε άλλο. Τίποτε απολύτως άλλο. Όλα τα άλλα τα είχα ήδη. Πήρα 10 τέτοια εγώ και ένα. Το ίδιο δεν είναι. Ναι, έχω 11, το ίδιο. Οκ. Okay. Κατεβαίνω. Είναι άδειο αυτό, το παίρνω. Και φεύγω. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε την εξέλιξη. Σπίτι. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Θα σας πω κάτι που θα σας κάνω να μου κάνετε dislike όλοι. Αλλά δεν πειράζει γιατί εγώ σας αγαπάω και ξέρω ότι δεν θα το κάνετε. Όλοι like θα πατήσετε. Επειδή έχει περάσει πολύ ώρα στο βίντεο και δεν έχω άλλο χρόνο και δεν θέλω να βγάλω τον Darkstar και να τον αφήσω έτσι, θέλω μόλις έχω τον Darkstar να το δω. Θα τα παρατήσουμε όλα πως είναι και στο επόμενο επεισόδιο κάνουμε την μετατροπή σε Darkstar. Έχω και τον πίθηκα στον νόμο μου. Στο επόμενο επεισόδιο κάνουμε τη μετατροπή σε Darkstar και βλέπουμε τι μπορεί να κάνει ένας Darkstar. Είναι η τελευταία εξέλιξη της πρώτης αλυσίδας. Πιστεύω θα είναι φοβερό. Όλα αυτά όμως στο επόμενο επεισόδιο. Αυτό το επεισόδιο τελείωσε. Κάντε like αν σας άρεσε. Κοινοποιήστε το να το δουν και οι φίλοι σας. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε, γράψτε μου και ονόματα για τον Darkstar και ας μην το έχετε δει ακόμα. Ή αν θέλετε, περιμένετε να το δείτε στο επόμενο επεισόδιο και μετά μου γράφετε ονόματα. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!